Με πίστη και βαθιά κατάνοιξη, οι χιλιάδες πιστοί τιμούν και δοξάζουν την υπεραγία Θεοτόκο στην Κρήτη. Εύχομαι ό,τι καλό υπάρχει να το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Η Παναγία να μας βοηθήσει. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας. Πολλά προβλήματα και ο κόσμος δεν αντέχει. Να παρακαλέσω την Παναγία να μας βοηθήσει να ξεπερνάμε τις δυσκολίες. Παραμονή και ανήμερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, ναοί και προσκυνήματα αφιερωμένα στη χάρη της κατακλείζονται από πολίτες για να ανάψουν ένα κερί και να προσευχηθούν. Η Παναγία Καμαριανή βρέθηκε και φέτος στο επίκεντρο του εορτασμού στο Ηράκλειο. Και ο καθένας ίσως έχει να καταθέσει μια προσωπική μαρτυρία από τη σκέπη, την χάρη και την ευλογία της Παναγίας. Εύχομαι τα χρόνια μας να είναι θεοτοκοσκέπαστα, να είναι άλοιπα με τη χάρη της, χωρίς λύπη δηλαδή, να είναι ευλογημένα και να δώσει εκείνη με τον μοναδικό τρόπο που γνωρίζει, με τον μυστικό τρόπο που εκείνη ξέρει, στην ψυχή του κάθε ανθρώπου παρηγοριά. Βοήθεια μας η Παναγία, όπως και όλα τα χρόνια και φέτο είχαμε πάρα πολύ κόσμο με τη βοήθεια και τη χάρη της Παναγίας. Έχουμε την υγειά μας και όλα πιστεύω ότι θα έρθουν κάποια στιγμή. Χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν από χθες στο ναό στον πανηγυρικό Εσπερινό, περιμένοντας υπομονετικά στην ουρά για να ανάψουν κερί και να προσκυνήσουν, με τους εκπροσώπους της ενορίας να προσπαθούν να τηρήσουν μέτρα και αποστάσεις. Ζουν εδώ όπως πρέπει, αλλά όσο να είναι προσέχει ο κόσμος. Το Πάσχα του καλοκαιριού. Βοήθειά μας όλο μόνο. Ο κόσμος πιστεύει. Πιστεύει, όπου βλέπετε. Βλέπετε ουρά. Πιστεύει. Πιστεύει πολύ. Εκεί που φτάξαμε πρέπει να πιστεύουμε κι όλοι. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο η Παναγία να βοηθήσει και με τις πυρκαγιές και με ό,τι συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει. Γιατί μας έχει πάρει λίγο η κατιούσα. Να φύγει γρήγορα ο κορονοϊός. Και υγεία σε όλο τον κόσμο και ευημερία. Με πίστη και ελπίδα οι πολίτες επικαλούνται τη βοήθεια της Παναγίας τόσο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και για την ανακούφιση όλων των ανθρώπων που χρειάζονται τη βοήθειά της, για τους πληγέντες από τις φωτιές, για όσους δοκιμάζονται από την πανδημία. Να παρηγορήσει τις ψυχές και τις καρδιές των ανθρώπων που ιδιαίτερα σε πλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, να ανταπεξέλθουμε σώοι και ευλαβείς, υγιείς και πάνω απ' όλα να μείνουμε μεταξύ μας στο δρόμο του θελήματος του Θεού, ενωμένοι μεταξύ μας, όχι διχασμένοι, γιατί όταν έχουμε αγάπη, ομόνια και κατανόηση, πολλά ή μάλλον καλύτερα όλα μπορούμε να τα επιτύχουμε.